Ο διασημότερος Μάντης της αρχαιότητας πέρασε 7 χρόνια της ζωής του ως γυναίκα. Τι σχέση είχε η Αθηνά με τις μαντικές του ικανότητες, για ποιο λόγο τον καταράστηκαν οι θεοί? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε. Αν είναι η πρώτη σας φορά εδώ στο κανάλι, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις είναι ακριβώς δίπλα, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Αν θέλετε έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media, τα link των οποίων θα βρείτε στην περιγραφή, εκεί όπου υπάρχουν και οι πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μας στηρίξετε μέσω Patreon ή PayPal για να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο κανάλι The Mythologist. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο σε μία από τις γνωστότερες προσωπικότητες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Όταν ακούμε τη λέξη μαντική και σκεφτόμαστε την αρχαία ελληνική μυθολογία, το πρώτο πρόσωπο που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο Τιρεσίας. Και γι' αυτό είναι ο πρωταγωνιστής του σημερινού βίντεο, στο οποίο θα δούμε το πώς απέκτησε τις δυνάμεις του, γιατί τον καταράστηκαν οι θεοί, τι σχέση είχε μια περίεργη περιπέτειά του με τα φίδια, αλλά και το για ποιο λόγο αναγκάστηκε να περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ως γυναίκα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ψεύδο Απολλόδωρο και τη βιβλιοθήκη του, ο Τιρεσίας ήταν γιος του Ευήρη και της νύμφης Χαρικλούς. Έζησε στη Θήβα κατά την περίοδο της βασιλείας του πολύ διάσημου βασιλιά Κάδμου, ο οποίος ήταν και άλλωστε ο ιδρυτής της Θήβας και του οποίου ο Τιρεσίας αποτέλεσε τον σύμβουλο. Ως συνήθως, έχουμε διαφορετικές εκδοχές για τον τρόπο με τον οποίο ο Τιρεσίας απέκτησε τις μαντικές του ικανότητες, όμως όλες αυτές οι εκδοχές έχουν ένα κοινό στοιχείο, το οποίο ήταν το γεγονός ότι ο Τιρεσίας ήταν τυφλός. Επιστρέφοντας στον ψευδοαπολλόδωρο και τη βιβλιοθήκη του, μαθαίνουμε ότι οι θεοί τιμώρησαν τον Τιρεσία και τον τύφλωσαν, διότι αποκάλυψε τα μυστικά τους. Και ενώ αυτή είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδοχή, έχουμε άλλες πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Ο Φερεκίδης ο Αθηναίος, ένας ποιητής του 5ου αιώνα π.Χ. πρώτος και έπειτα ο Καλλίμαχος τον 3ο αιώνα π.Χ. ως δεύτερος, μας μιλούν για ένα μυθολογικό επεισόδιο μεταξύ του Τιρεσία και της Αθηνάς που οδήγησε δυστυχώς για τον Μάντη στην τύφλωσή του. Κάποια μέρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, συνέβη κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί στην αρχαία ελληνική μυθολογία με τον μύθο της Αρτέμιδος και του Ακταίωνα. Ο Τιρεσίας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και έτυχε να δει την Αθηνά, τη θέα της Σοφίας, γυμνή να κάνει μπάνιο σε μια πηγή. Αυτό το γεγονός ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να περάσει ατιμόρυτο, διότι φυσικά απαγορευόταν στους θνητούς να δουν τους θεούς σε μια τόσο ευάλωτη στιγμή. Όπως και στην περίπτωση του Ακταίωνα, που είδε την Άρτεμη να κάνει μπάνιο γυμνή και αυτό του επέφερε μια πολύ σκληρή τιμωρία, έτσι κάτι τέτοιο επεφύλασε η μοίρα και για τον Τιρεσία. Η Αθηνά τύφλωσε τον Τιρεσία σε μια συμβολική κίνηση της αμαρτίας μέσα σε εισαγωγικά που διέπραξε ο άτυχος νεαρός και παρά τα κλάματα της μητέρας του, της Χαρικλούς, δεν μπορούσε να πάρει πίσω την απόφαση και τιμωρία της. Με τα πολλά και με τα κλάματα τόσο της Χαρικλούς όσο και του Τιρεσία, η Αθηνά τους λυπήθηκε και έτσι έστειλε δύο φίδια να γλύψουν τα αυτιά του Τιρεσία προκειμένου, παρά το γεγονός ότι ήταν τυφλός, από εκεί και στη συνέχεια να μπορούσε να προβλέψει το μέλλον. Ο Οβίδιος στις μεταμορφώσεις του έχει μία αρκετά διαφορετική άποψη πάνω στο ζήτημα, όμως για να βγάλει νόημα αυτό το οποίο μας λέει ο Οβίδιος, πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω στη νεαρή ηλικία του Τιρεσία, όπου συνέβη κάτι αρκετά περίεργο. Και πάλι σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Απολλόδωρος και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι οι γραπτές πηγές και συγκεκριμένα ο Απολλόδωρος για αυτήν την μυθολογική ιστορία, ο οποίος μας λέει ότι και πάλι ο Τιρεσίας πήγε μια βόλτα στο δάσος, μάλλον υποθέτουμε ότι του άρεσε τελικά πάρα πολύ η φύση. Σε αυτή του τη βόλτα δεν είδε κάποια θεά να κάνει μπάνιο γυμνή, αλλά είδε δύο φίδια να ζευγαρώνουν και φοβήθηκε και χρησιμοποίησε το ραβδί του για να τα χτυπήσει, με αποτέλεσμα είτε να πληγώσει και τα δύο, είτε να τα διώξει, είτε να σκοτώσει το θηλυκό. Η Ήρα είδε αυτό το περιστατικό και δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα και αυτή, όπως και η Αθηνά στην προηγούμενη ιστορία, να αποφασίσει να τιμωρήσει τον Τιρεσία. Και πώς το έκανε αυτό? Τον μεταμόρφωσε σε θηλυκό για 7 χρόνια και έτσι ο Τιρεσίας από άντρας έγινε γυναίκα. Ο Τιρεσίας λοιπόν
πέρασε 7 χρόνια ως γυναίκα, έγινε ιέρια της Αθηνάς, ίσως σε μια προσπάθεια να εξηλειωθεί για την προσβολή του, και απέκτησε και παιδιά, ένα εκ των οποίων ήταν η Μαντώ, η οποία και αυτή είχε το χάρισμα της Μαντικής. Μετά από αυτά τα χρόνια, ο Τιρεσίας ως γυναίκα επισκέφθηκε για μία ακόμα φορά το δάσος, είδε ξανά δύο φίδια να ζευγαρώνουν, όμως ήξερε πλέον ότι δεν πρέπει να πειράζουμε τα ζωάκια τα καημένα και τα άφησε στην ησυχία τους, με αποτέλεσμα η Ήρα να δει ότι όντως είχε μετανιώσει για την πράξη του και τον μεταμόρφωσε και πάλι σε άντρα. Εφόσον λοιπόν το είδαμε, το συγκεκριμένο μυθολογικό επεισόδιο, πάμε τώρα να επιστρέψουμε στον Οβίδιο για να καταλάβουμε πλέον αυτήν την διαφορετική εκδοχή που μας παραδίδει ο αρχαίος Ρωμαίος συγγραφέας. Μια μέρα λοιπόν, ως συνήθως και ξεροπέφτεται όλοι από τα σύννεφα, ο Δίας τσακωνόταν με την Ήρα. Αυτή τη φορά, η διαμάχη που είχαν ο Δίας με την Ήρα δεν αφορούσε κάποια εξωσυζυγική σχέση του Δία, αλλά ένα σημαντικό και ταυτόχρονα ασήμαντο θέμα. Η διαφωνία αυτή τη φορά ήταν η εξής: το κατά πόσο το σεξ το απολαμβάνει περισσότερο ο άντρας ή η γυναίκα. Αποφάσισαν λοιπόν οι δύο θεοί να ρωτήσουν τον Τιρεσία, διότι είχε υπάρξει και άντρας και γυναίκα, οπότε ίσως ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να τους απαντήσει με μια αντικειμενική γνώμη. Ο Τιρεσίας λοιπόν ρωτήθηκε και απάντησε ότι αν διαιρούσαμε υποθετικά την ειδονή σε 10 μέρη, ο άντρας θα απολάμβανε 1, ενώ η γυναίκα 9. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εξόργησε την Ήρα, η οποία όπως και στην προηγούμενη περίπτωση τιμώρησε τον άτυχο άντρα. Η τιμωρία, όπως ξέρουμε, ήταν η τύφλωση. Και ο Δίας, επειδή όντως συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν μια άδικη τιμωρία, και ενώ δεν μπορούσε να αντιστρέψει την κατάρα της Ήρας, αποφάσισε να του δώσει το δώρο της Μαντικής και ταυτόχρονα να του δώσει και 7 σε διάρκεια ανθρώπινες ζωές. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτές τις εκδοχές, ο Τιρεσίας γίνεται μάντης, μπορεί και διαβάζει τα σημάδια της φύσης, του καιρού, καταλαβαίνει το κελάιδισμα των πουλιών για να μαντέψει το μέλλον, αλλά είναι επίσης γνωστός και για την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους νεκρούς, κάτι το οποίο τον κατατάσσει στην κατηγορία των νεκρομαντών. Είναι αυτός ο οποίος εμφανίζεται στον βασιλιά της Ιθάκης, στον Οδυσσέα, στην έκεια της Οδύσσειας, όταν ο Οδυσσέας επιθυμεί να ρωτήσει τους νεκρούς για να πάρει συμβουλές για το πώς θα επιστρέψει στην Ιθάκη. Είναι επίσης αυτός ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι ο Νάρκισσος, στον αντίστοιχο μύθο, θα πεθάνει όταν γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Κάτι το οποίο σήμαινε ότι ο Νάρκισσος θα πέθαινε όταν έβλεπε τον εαυτό του, όπως και τελικά έγινε όταν αντίκρισε το είδωλό του στο νερό. Τώρα, ο Τιρεσίας στην καριέρα του, ας πούμε, έχει κάνει πάρα πολλά guest σε τραγωδίες που είχαν να κάνουν με προφητείες και είχαν να κάνουν επίσης και με τη Θήβα, η οποία ήταν η γενέτειρά του και η πόλη στην οποία έζησε και έδρασε. Αρχικά είναι αυτός ο οποίος προειδοποιεί τον βασιλιά Πενθέα ότι δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στον Διόνυσο και να τον προσβάλλει, διότι θα του βγει σε κακό. Και είναι αυτός επίσης ο οποίος υπονοεί ότι ο Ιδίποδας ήταν αυτός ο οποίος σκότωσε τον Λάιο, τον προηγούμενο βασιλιά της Θήβας. Ο Ιδίποδας όμως αυτή τη φάση δεν τον πιστεύει και όταν τον πιστέψει θα συνειδητοποιήσει ότι ήταν ο ίδιος ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του, χωρίς βέβαια να τον γνωρίζει όταν το έκανε. Τέλος, στην Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι αυτός και πάλι που λέει στον Κρέοντα ότι οι θεοί έχουν δυσαρεστηθεί πάρα πολύ με αυτόν και με την απόφασή του να απαγορεύσει στην Αντιγόνη να θάψει τον αδελφό της και ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ολόκληρη η Θήβα είναι άρρωστη. Πώς πέθανε αυτός ο διάσημος μάντης? Κάποια στιγμή, όπως γνωρίζουμε, την Θήβα την κατέλαβαν οι επίγονοι. Όταν γνώριζαν οι Θηβαίοι ότι θα ερχόντουσαν οι επίγονοι, άρχισαν να φεύγουν από την πόλη και κάποια στιγμή, επειδή και ο Τιρεσίας ήταν ένας από αυτούς, κουράστηκε και κάθισε να πιει νερό από μία πηγή. Αυτή η πηγή ήταν η Τυλφούσα της αρχαίας Βιωτίας. Το νερό ήταν πάρα πολύ παγωμένο και αυτό οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο του Τιρεσία, ενώ σύμφωνα με άλλες εκδοχές τον σκότωσε ο Απόλλωνας όταν τον πήραν από τη Θήβα και τον πήγαν στο μαντίο των Δελφών. Ξέρουμε όμως και κάποια πράγματα για την ζωή του, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, μετά τον θάνατό του, διότι είναι αυτός που βλέπει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο όταν τον συμβουλεύεται και πάλι, και επίσης ξέρουμε ότι ο Δίας του έδωσε το χάρισμα να μπορεί να προβλέπει το μέλλον και να συμβουλεύει τους ζωντανούς ακόμα και στον κάτω κόσμο. Τώρα, πέρα από τη μυθολογία, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε για τον Τιρεσία αναφορικά με τις ιστορίες στις οποίες εμφανίζεται, είναι ότι αποτελεί τον generic, θα λέγαμε, τύπο του Μάντι. Τι εννοώ με αυτό?
Όταν χρειάζεται να εμφανιστεί κάποιος μάντης σε έναν αρχαίο μύθο ή σε μία αρχαία τραγωδία, για να μην είναι ανώνυμος αυτός ο ρόλος και αυτός ο μάντης, παίρνει συχνά το όνομα του Τιρεσία. Συνδέεται έτσι κι αλλιώς με τον θηβαϊκό κύκλο και με τις τραγωδίες αυτές, όμως και στην Οδύσσεια και στο μύθο με τον Άρκισο, είναι απλά ο μάντης ο οποίος εμφανίζεται και για να μην είναι ανώνυμος, είναι ο διασημότερος μάντης της αρχαιότητας, ο Τιρεσίας. Επίσης, παίρνουμε και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα από τους σημερινούς μύθους και τις εκδοχές τους. Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γλύψιμο του αυτιού. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ενδεχομένως να θεωρούσαν τα αυτιά και τις σοπές των αυτιών ως την είσοδο για το μυαλό και τον εγκέφαλο δηλαδή του ανθρώπου. Επομένως, όταν τα φίδια γλύφουν τα αυτιά του Τιρεσία και τα καθαρίζουν, ουσιαστικά δίνουν μέσα από αυτά τα ανοίγματα το χάρισμα στον εγκέφαλό του. Το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από αυτούς τους μύθους είναι η σχέση και ενδεχομένως τα σπαράγματα κάποιων πεποιθήσεων των αρχαίων Ελλήνων αναφορικά με τη μαντική και τα σημάδια της φύσης. Βλέπουμε ότι ο Τιρεσίας μπορεί να μαντέψει τα μελούμενα διαβάζοντας τα σημάδια της φύσης και το κελάιδισμα των πουλιών και αυτό ενδεχομένως να το συναντούσαμε και αν επισκεπτόμασταν ένα μαντίο της αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα στη Δοδόνη με την πολύ γνωστή Βελανιδιά. Πριν σας αφήσω και πριν ζητήσω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια ως συνήθως, να σας συστήσω ανεπιφύλακτα μετά από αυτό το βίντεο να πάτε να ακούσετε το τραγούδι με τίτλο Τιρεσίας σε μουσική και στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου και σε πρώτη εκτέλεση του Σωκράτη Μάλαμα. Να δώσετε προσοχή στον στίχο που λέει ότι ο μάντης Τιρεσίας θα δώσει το χρησμό του σε άδεια γη και στο ότι τυφλός είναι εκείνος που κάνει ότι δεν ξέρει. Αυτά λοιπόν σήμερα από εμένα για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και μυστηριώδεις ταυτόχρονα προσωπικότητες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θέλω στα σχόλια κάτω να μου πείτε αν το σημερινό βίντεο έριξε λίγο περισσότερο φως σε αυτή τη σκοτεινή φιγούρα, αλλά και τη γνώμη σας περί μαντικής και τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι νιώθουν ανέκαθεν την ανάγκη να προβλέψουν και να μαντέψουν το μέλλον. Νομίζω σας είχα ρωτήσει κάτι παρόμοιο σε ένα παλιότερο βίντεο για την Κασάνδρα και εφόσον είδαμε αυτήν την μυθική γυναικεία φιγούρα, αυτήν την μάντισα όπως θα έλεγε και η Μαρίνα Σάτι, πάμε να κάνουμε το αντίστοιχο και για τον Τιρεσία, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του πάνω στον κόσμο των ζωντανών, ως άντρας και ως γυναίκα, αλλά άφησε το στίγμα του και στον κάτω κόσμο. Μέχρι λοιπόν το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.